Πραγματικότητα η ψυχή δεν είναι τίποτα άλλο από την ακτίνα δημιουργίας μας. Αυτό το αστρικό φως που έχει εκδηλωθεί μέσα στο χάος. Αυτό το αστρικό φως είναι η κίνηση, η πρώτη κίνηση. Και επειδή υπάρχει κίνηση λοιπόν για να εκδηλωθεί όλο αυτό το φως μέσα στο χάος, θα λέγαμε το γονιμοποιεί το χάος και δημιουργεί πραγματικότητες πάνω στο αστρικό φως. Αυτές τις πραγματικότητες πάνω στο αστρικό φως καλούμαστε να παίξουμε σαν συνειδήσεις, σαν μονάδες, και περνώντας το αστρικό φως από την αρχή της εκδήλωσής του μέχρι το τέρμα και ξανά ερχόμενοι πίσω, τι λέμε, ακολουθάμε την ψυχική μας πορεία. Πότε? Όταν είμαστε συνειδητοί. Όταν είμαστε ασυνείδητοι είναι σαν να λέμε δεν έχω ψυχή, γιατί η σχέση μας με την ψυχή δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα μας λένε δημιουργούμε ψυχή. Πότε? Όταν συνδεθούμε με την ψυχή. Και τι κάνουμε τότε? Όταν ακολουθήσουμε την πορεία του αστρικού φωτός μας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα η ψυχή. Και εμείς το έχουμε βάλει λίγο διαφορετικά και λέμε okay, είναι εκείνο το διάστημα, είναι εκείνο το πλαίσιο, είναι εκείνη η διάσταση. Εγώ στο λέω είναι εκείνη η διάσταση που αποτελείται από καθαρά από αστρικό φως. Και επειδή είναι από την αρχή μέχρι το τέλος γίνεται ένα και μετά αρχίζει και διασπάται και διασπάται στην πραγματικότητα, τόσο λοιπόν λέμε ότι έχει υπερψυχή, και μετά πιο ψηλά μια πιο μεγάλη υπερψυχή, πιο μεγάλη υπερψυχή, πιο μεγάλη υπερψυχή, και όσο κατεβαίνει κάτω διασπάται, διασπάται, διασπάται στις διάφορες μικρότερες, θα λέγαμε, ψυχές. Τι δηλαδή? Στα διάφορα μικρά αστρικά φώτα που υπάρχουν μέσα σε κάθε ίχνος μορφής. Άρα λοιπόν εμείς όταν καλούμαστε και έχουμε εκείνη τη σχέση στη μορφή που είμαστε, της αυτοσυνείδητης πορείας ανθρώπινης θέλησης να πάω κάπου, εκεί που με πηγαίνει προς την επιστροφή, προς το φως, τότε λέγουμε κατακτάμε την ανθρώπινη ψυχή. Όταν εμείς ξεκινάμε λοιπόν και ενώνουμε την ανθρώπινη ψυχή με τη συμπαντική μας ψυχή, δηλαδή βλέπουμε στο σύμπαν την πορεία μας, έτσι, ακόμα και μετά την εξέλιξη του ανθρώπου μπρος το ένα, τότε κατακτούμε, θα λέγαμε, τη συμπαντική ψυχή μας και γίνεται αυτός ο γάμος, έτσι, που έχει μιλήσει των ψυχών ο Χριστός. Αυτός τώρα είναι και ο γάμος των ψυχών που έχει μιλήσει, έτσι, ο Χριστός ο Ιησούς.